ένα μεταπτωτικό φαινόμενο βασικό, λέγαμε την περασμένη φορά, είναι ότι εισήχθη στους πρωτοπλάστους το ίδιο θέλημα. Δηλαδή, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Όχι αυτό που θέλεις εσύ ο Θεός, αλλά αυτό που θέλω εγώ ο άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι θεμελιώδου σημασία και από το οποίο ίδιον θέλημα, ίδιον θα πει δικό μου, από αυτό το ίδιον θέλημα δημιουργούνται ένα πλήθος άλλα περιστατικά τα οποία θα αναφέρομαι σήμερα. Λέγαμε ακόμη ότι το ίδιο θέλημα εκφράζεται σαν μια αρρώστια της προσωπικότητας που λέγεται εγωισμός. Και όπως γνωρίζετε ότι ο εγωισμός αποτελεί το κεφαλάρι κάθε αμαρτίας, κάθε κακού. Το ίδιο θέλημα λέγαμε ακόμα ότι δεν στρέφεται μόνο εναντίον του θελήματος του Θεού, αλλά και εναντίον του θελήματος και των ανθρώπων εκείνων που είναι σε κάποια υπεροχή ή ακόμη απλώς έναντι των συνανθρώπων μας, όπως είναι οι γονείς, οι πρεσβύτεροι, οι πιο μεγαλύτεροι, όταν σε όλους αυτούς ή ακόμη ξαναλέγω και προς τους συνανθρώπους μας απλά να λέμε όχι αυτό που λες εσύ, όχι αυτό που θέλεις εσύ, αλλά αυτό που θέλω εγώ. Ακόμα είχαμε πει ότι όταν ή ο Θεός ή άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται σε μία αυθεντία και σε μία εξουσία επιμένουν να γίνει αυτό το οποίο λέγουν, όπως η πολιτεία επί παραδείγματι, ο νομοθέτης έχει τους νόμους και σου λέει θα τηρήσεις αυτό, ή όπως υπάρχουν οι εντολές σε οποιοδήποτε χώρο και αν μπούμε, είναι οι εντολές του Θεού, αλλά είναι οι εντολές των γονέων μας, είναι οι εντολές ακόμη, αν θέλετε, ο κανονισμός, θα το πούμε κάπως έτσι, αν μπούμε σε ένα ίδρυμα, σε μια σχολή. Εκεί υπάρχει ένας κανονισμός, του λέει έτσι θα κινηθείς, αυτή την αίθουσα θα πας, έτσι θα καθίσεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όταν έρχονται στον άνθρωπο ο οποίος έχει ίδιον θέλημα και μάλιστα το ίδιο του θέλημα είναι επισημένο, τότε παρατηρείται το φαινόμενο της αντιδράσεως. Να λέει ο άνθρωπος όχι. Ακόμη λέγει, ενώ δεν είναι σωστό, ότι αισθάνεται ένα αίσθημα καταπιέσεως. Όταν χρονίσει αυτή η κατάσταση, τότε δημιουργείται μια σκλήρινση της προσωπικότητας. Φεύγει ντροπή, ολότελα φεύγει ντροπή, δεν αισθάνεται κανείς καμία ντροπή, θα λέγαμε για μια στιγμή, πώς να το πω εγώ αυτό, πώς να αντιδράσω στο διδάσκαλό μου. Όταν χρονίζει η κατάσταση, σκληρύνεται η προσωπικότητα και τότε μιλάω ανεδώ στο δασκαλό μου, ανεδώ στο γονιό μου, ανεδώ σε οποιονδήποτε. Και σε αυτόν τον Θεόν ομιλώ ανεδώ. Και πολύ συχνά, η εποχή μας μάλιστα είναι γεμάτη, έχουμε και φαινόμενα νευροψυχικών διαταραχών. Αρκεί να σας πω, από την Πέμπτη μας πέρασε έως την Κυριακή σήμερα, πέρασαν από μένα 6 περιπτώσεις ψυχοπαθίας. 6. Από την Πέμπτη μέχρι σήμερα Κυριακή. Το φαινόμενο είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σημαντικό, αρκεί να σας πω ότι τόνοι ολόκληροι από ψυχοφάρμακα ξοδεύονται, καταναλώνονται, δυστυχώς όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά τα ίδια αυτά φαινόμενα, αυτά τα λέγαμε την περασμένη φορά, θα ενθυμίστε, αλλά αυτά τα ίδια φαινόμενα, ποια φαινόμενα, της αντιδράσεως, του αισθήματος της καταπιέσεως κτλ, μπορούν να συμβούν και από ενδογενείς αιτίες. Όχι διότι υπάρχει ένας νομοθέτης, υπάρχει ένας Θεός, υπάρχει ένας γονιός, υπάρχει ένας δάσκαλος, αλλά από ενδογενείς αιτίες. Φυσικά αυτές οι ενδογενείς αιτίες δέχονται τις δράσεις εξωτερικές, αλλά πάντοτε αίτιο τόσο των εξωτερικών όσο και των ενδογενών, αληθινό αίτιο είναι αυτός ο εγωισμός, που πρέπει να πούμε και θα το λέμε ότι γεννήθηκε στον άνθρωπο μόλις θέλησε ο άνθρωπος να μείνει στο δικό του το θέλημα. Όταν οι πρωτόπλαστοι είπαν
θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Θα δοκιμάσουμε τον καρπό. Δεν έχει σημασία εάν ο Θεός μας είπε να μην δοκιμάσουμε. Αυτό είναι το ίδιο θέλημα. Έτσι, παιδιά, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποκτάει ίδιον θέλημα, στον χώρο των μοναστικών λέγεται θεληματάρης. Ο μοναχός επί παραδείγματι, ο οποίος παρουσιάζει και προβάλλει το θέλημά του, λέγεται θεληματάρης. Δηλαδή αυτός που λέει αυτό που θέλει να γίνει. Δεν έχει υπακοή. Έτσι, τα φαινόμενα του ιδίου θελήματος είναι τα εξής. Πρώτον, είναι τα αισθήματα μειονεκτικότητας. Θα σας φανεί παράξενο αυτό. Πώς είναι τα αισθήματα μειονεκτικότητας ως γέννημα του ιδίου θελήματος. Όπως θα γνωρίζετε ότι τα αισθήματα μειονεκτικότητας ή όπως συνήθως τα λέμε σήμερα κατωτερότητας, αυτές είναι ελληνικές εκφράσεις, λέμε κόμπλεξ. Ακριβώς, βέβαια το αίσθημα μειονεκτικότητας είναι ένα κόμπλεξ. Ελληνικά λέγεται σύμπλεγμα. Λέμε ο άνθρωπος αυτός είναι συμπλεγματικός. Το λέμε επειδή μάθαμε να μιλάμε με πολλές ξένες λέξεις κακώς. Μέχρι σε ενός βαθμού μπορούμε να πούμε μια ξένη λέξη, αλλά όχι σε υπερβολή. Κομπλεξικός λέμε. Κομπλεξικός. Ο κομπλεξικός, δηλαδή ο συμπλεγματικός άνθρωπος, έχει πολλά φαινόμενα. Δεν θα μιλήσω ακόμη για τον συμπλεγματικό άνθρωπο, θα μιλήσουμε σε ένα παρακάτω θέμα, όχι την ερχομένη φορά. Προσεχώς, θα δούμε. Όταν ο Αδάμ είπε, όχι εγώ, αλλά η γυναίκα που μου έδωσες, μου έδωκε και έφαγα. Τη στιγμή εκείνη γεννιόνταν το σύμπλεγμα. Αλλά διεξοδικά θα μιλήσουμε όταν θα φτάσουμε στον οικείο αυτό τόπο. Τώρα όμως μιλάμε για τα αισθήματα μειονεκτικότητας, τα οποία στην πραγματικότητα είναι βεβαίως ένα σύμπλεγμα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτά τα αισθήματα? Αυτά δημιουργούνται πάντοτε από τη σύγκριση με άλλους ανθρώπους. Πολύ ωραία, αν ανοίξετε μια ψυχολογία, θα δείτε μέσα να λέγει το εξής. Ότι από τη στιγμή που θα βρεθούν δύο άνθρωποι επάνω στη γη, θα γεννηθούν αισθήματα μειονεκτικότητας. Που σημαίνει ότι η παρουσία του άλλου ή των άλλων δημιουργεί τα αισθήματα μειονεκτικότητας. Όσο ζει κανείς μόνος του, δεν μπορεί να αναπτύξει αισθήματα μειονεκτικότητας και συνεπώς δημιουργούνται αυτά με μία σύγκριση. Θα το δούμε. Είναι δηλαδή, όπως βλέπετε, τα αισθήματα αυτά αποτέλεσμα κυρίως στάσεως έναντι των άλλων ανθρώπων. Πώς στέκομαι απέναντι στους άλλους? Στέκομαι μειονεκτικά ή στέκομαι υπεροπτικά, το ίδιο είναι, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ή στέκομαι με απλότητα. Εάν σταθώ με απλότητα, τότε βεβαίως δεν έχω αισθήματα μειονεκτικότητας, όποιος και αν είναι ο άλλος, ή κατωτερός μου ή ανωτερός μου. Η στάση που θα πάρω απέναντι στον άλλον ή στους άλλους εξαρτάται από τον ψυχισμό που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί η στάση μου να είναι απέναντι στον άλλον ή δυναμική ή παθητική. Και εάν η στάση που θα πάρω απέναντι στον άλλον είναι δυναμική, δηλαδή έχω έναν δυναμικό ψυχισμό. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που λέμε, κοίταξε να δεις τι δυναμικότητα έχει αυτός ο άνθρωπος. Αν λοιπόν είναι χαρακτήρας δυναμικός και πάσχει από αισθήματα μειονεκτικότητος, τότε τα αισθήματα αυτά δίνονται το εξής ένδυμα. Το ένδυμα του αυταρχισμού, αυτός να έρθει, της επιβολής, να σε έχω κατώτερό μου, θα επιβάλλομαι εγώ σε σένα, της κατεξουσιάσεως, της ηρωνίας, της προκλήσεως του κακού, να σου κάνω κακό, του φθόνου, του μίσους και αν θέλετε και του φόνου, να σε σκοτώσω. Εδώ έχουμε ένα τυπικό παράδειγμα δύο ανθρώπων, του Κάιν και του Άβελ. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι αδέλφια. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι μετά από τους πρωτοπλάστους. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι, πριν ακόμη γεννηθούν άλλα παιδιά εις τον Αδάμ και την Εύα, γιατί ο Κάιν είναι ο πρωτότοκος,
αυτοί οι δύο έχουν πια μέσα τους σαν κληροδότημα ότι ακριβώς δημιουργήθηκε στους γονείς των έναντι του Θεού. Οι γονείς των στάθηκαν απέναντι στο Θεό με τη γνωστή στάση, τη στάση του παραβάτου. Αμέσως πήραν αυτά τα κομπλεξικά πράγματα, τα συμπλεγματικά, το σύμπλεγμα της ενοχής, και αμέσως βλέπουμε να το διοχετεύουν με ένα κληρονομικό τρόπο πια στα παιδιά τους. Βεβαίως παίζει ρόλο η προαίρεση, αλλά εφ' εξής θα παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα. Είναι κάτι που στους πρωτοπλάστους δεν υπήρχε. Οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν θέματα κληρονομικότητας, διότι είναι οι πρώτοι άνθρωποι. Αλλά με αυτούς ξεκινάνε προβλήματα κληρονομικότητας. Αλλά και τα παιδιά τους είναι ήδη επιβαρημένα από την κληρονομικότητα. Σκεφτείτε, είμαστε στην ανατολή του ανθρωπίνου γένους και έχουμε κληρονομική επιβάρυνση. Είναι καταπληκτικό. Έχουμε λοιπόν και την προαίρεση και την κληρονομική επιβάρυνση. Έτσι δεν εμφανίζονται βεβαίως με τον ίδιο χαρακτήρα. Θα μπορούσε να πει κανείς, θα έπρεπε να είναι το ίδιο. Όχι. Έχουμε, όπως και μέχρι σήμερα, ανθρώπους με αγαθήν προαίρεση και χωρίς να εξαίρεται αυτή η κληρονομική επιβάρυνση, και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν αυτή την κληρονομική τους επιβάρυνση. Έχουν δε και μία κακή προαίρεση και το κακό ολοκληρώνεται σε αυτούς. Τι έγινε με τον Κάιν? Ο Κάιν είδε ότι η θυσία του Άβελ, του αδελφού του, είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό. Και αυτό του κακοφάνηκε. Αμέσως γεννήθηκε το σύμπλεγμα κατωτερότητας. Το αίσθημα κατωτερότητας. Αμέσως. Και επειδή ο Κάιν είχε ψυχικό, ψυχισμό δυναμικό, γι' αυτό το λόγο δεν στέκεται παραπονεμένος έναντι του αδελφού του και έναντι του Θεού, αλλά αποφασίζει να δράσει. Βεβαίως, θα πρέπει ο Κάιν να πέρασε όλα εκείνα τα οποία προηγουμένως να σας περιέγραψα. Φυσικά η Αγία Γραφή δεν μας τα αναφέρει, όπως να έδειξε έναν αυταρχισμό απέναντι στον αδελφό του και μάλιστα να εξεμεταλλεύεται και το γεγονός ότι είναι ο πρωτότοκος, ή ακόμα να θέλει να του επιβληθεί ή να τον κατεξουσιάσει. Αναμφισβήτητα θα τον ηρωνεύεται. Αναμφισβήτητα. Σας λέω, δεν τα λέει η Αγία Γραφή, αλλά τα υπονοούμε. Γιατί τα υπονοούμε? Γιατί έφτασε στο έσχατο στάδιο. Εσκότωσε τον αδελφό του. Γιατί εσκότωσε τον αδελφό του? Τον εφώνεψε, γιατί δεν μπορούσε να αισθάνεται να υπάρχει αυτή η σύγκριση. Γιατί να υπάρχει η σύγκριση? Ώστε έχουμε εδώ την δυναμικότητα των αισθημάτων μειονεκτικότητος, ή καλύτερα, τα αισθήματα μειονεκτικότητος που προβάλλονται με ένα δυναμικό ψυχισμό. Έχουμε όμως και την παθητική στάση που έχει ένας άνθρωπος και οφείλεται βεβαίως πάλι στον ψυχισμό του. Εδώ, εις τον παθητικά ευρισκόμενον άνθρωπο σε αισθήματα μειονεκτικότητος, λείπει βεβαίως η επιθετικότης κατά το δυναμικό της τρόπο. Αλλά υπάρχει όμως η επιθετικότης με τη μορφή την παθητική. Προσέξτε αυτό το σημείο. Με τη μορφή την παθητική. Δηλαδή, εγώ θα αντιδράσω απέναντί σου, αλλά δεν θα σου κάνω κακό. Θα αρχίσω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Και αρχίζει το πρώτο στάδιο. Η υποτίμηση του ιδίου εγώ. Το να λέγω δηλαδή ότι εγώ δεν αξίζω, εγώ δεν είμαι σωστός άνθρωπος. Είσαι όμως εσύ. Εγώ δεν είμαι, είσαι εσύ. Είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ. Ανά πάσα στιγμή αυτό δεν τρώγει τον άνθρωπο από μέσα. Εσύ φοράς καλά ρούχα, εγώ δεν φορώ. Εσύ φοράς παντελόνι, το λέω τώρα για την περίπτωση, επειδή κατέκλυσε πια το μαθητόκοσμο τα κορίτσια το παντελόνι, κοπέλες οι οποίες έχουν δείξει μια συντηρητικότητα αισθάνονται μειονεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι πάσχουν. Προσέξτε, σημαίνει ότι πάσχουν.
μια υγιής θέση, στάση, ξέρετε ποια θα ήταν. Δεν με ενδιαφέρει τι φοράς εσύ. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Φορώ εκείνο που θέλω, θέλει ο Θεός. Το δικό μου το θέλημα το έχω υποτεταγμένο στο θέλημα του Θεού. Και δεν μπορώ να φοράς ό,τι θέλεις. Θα έλεγε μια κοπέλα, σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, επιτέλους, άκουσες η μαθητριά μου ή συμμαθητριές μου, στον δρόμο σας και στον δρόμο μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτή είναι μια υγιής στάση. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πλήθος, πλήθος, πλήθος. Τι νομίζετε ότι είναι το κοσμικό φρόνημα? Κάνει μια κυρία ένα τραπέζι, μας καλεί στο σπίτι της, ένας κύριος. Μας καλούν στο σπίτι τους. Τώρα εμείς πρέπει να προβάλλουμε, να τους καλέσουμε και να προβάλλουμε τον εαυτό μας, όχι κατώτερό τους, αλλά ανώτερό τους. Και φυσικά θα φροντίσουμε να έχουμε κάτι πιο πολύ από ό,τι είχαν αυτοί. Και το πράγμα πηγαίνει λέγοντας, που λέει η παροιμία. Και έτσι γίνεται ένας συναγωνισμός επιδείξεως. Όταν υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός επιδείξεως, σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας. Για ποιο λόγο? Μας κάλεσαν, μας περιποίηθηκαν. Δηλαδή μια περιποίηση είναι πάντοτε στην προβολή υλικών αγαθών? Το να προβάλλεις μια καλή καρδιά με πολλή απλότητα είναι κάτι κατώτερο? Και αν υποτεθεί ότι εμείς είμαστε φτωχότεροι, γιατί να φτάσουμε εκείνοι και να αγοράσουμε ακριβά φαγητά για να τους περιποιηθούμε? Και αν δηλαδή για μια στιγμή θα είναι επίσκεψη σπίτι μας και τους πούμε, δεν πειράζει, λέω και μερικά πρακτικά πράγματα, είναι βγαλμένα μας από την πραγματικότητα, και τους πούμε, κάθεστε να φάμε απόψε. Δεν έχουμε βέβαια τίποτα. Απλά πράγματα. Και τηγανίζουμε αυγά και τρώμε αυγά. Και ψωμί και τυρί. Τι λοιπόν το περίεργο? Λείπει η απλότητα. Όταν λέμε όχι, όχι, πρέπει κάτι διαφορετικό να προσφέρουμε. Πάσχομαι από αισθήματα κατωτερότητα. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε μία παθητική στάση, τότε υποτιμούμε το ίδιο μας εγώ. Αλλά ακόμη προκαλούμε διαρκείς γκρίνες. Στον άλλον, στους άλλους, στο περιβάλλον μας, γκρινιάζουμε διαρκώς. Γιατί η τάδε έτσι, γιατί ο τάδε έτσι, στη μάνα μας ζητούμε κάτι περισσότερο, δώσ' μας να ζητούμε, ξέρω εγώ, οι άλλοι πώς φαίνονται, πώς και τα λοιπά. Ακόμη ζήλες. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα η ζηλοτυπία. Η ζηλοτυπία είναι καρπός αισθημάτων μειονεκτικότητας. Πέρα για πέρα. Και ακόμη έχουμε έναν αρνητισμό μεγάλου φάσματος. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε τι είναι ο αρνητισμός? Δεν θέλω να φάω. Πρέπει να κοιμφάει. Δεν θέλω να φάω. Βάλε αυτό το ρούχο, το φουστάνι, το κουστούμι, δεν το βάζω. Θα βάλω κάτι άλλο. Δηλαδή ένας αρνητισμός. Πήγαινε σχολείο, δεν πάω. Πήγαινε, ξέρω εγώ, μια δουλειά, δεν πάω. Αυτός ο αρνητισμός, παιδιά, είναι κάτι πραγματικά φοβερό. Και διακρίνει αυτούς που πάσχουν από αισθήματα μειονεκτικότητας. Και τέλος προκαλούν και βλάβει την ίδια τους την ύπαρξη. Ας πούμε, δεν θα φάω, έτσι, από αρνητισμό. Σημαίνει, αρχίζω να δυνατίζω. Θέλω να αρρωστήσω, έτσι, να προκαλέσω τους άλλους των ίκτων. Να αρρωστήσω. Βέβαια, τελευταία βαθμίδα αυτής της βλάβης στην ίδια μας την ύπαρξη είναι η αυτοκτονία. Πάρα πολλοί άνθρωποι από αισθήματα τέτοια μειονεκτικότητας φτάνουν ακόμη, όπως σας είπα, και εις αυτήν την αυτοκτονία. Εδώ τι βλέπουμε? Ζημιά στο ίδιο τον εαυτό μας. Είναι τα αισθήματα μειονεκτικότητας την παθητική τους μορφή. Αν ερωτήσουμε, ξέρω εγώ, αυτοκτονεί κάποιος νέος, γιατί δεν μπορεί να πάρει μια κοπέλα να την παντρευτεί? Γιατί, νέε μου, αυτοκτονείς? Για να εκδικηθεί. Μα δεν εκδικήσε. Τον εαυτό σου καταστρέφει. Βέβαια, περιττό να πω ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια τύφλωση που δεν μπορεί κανείς να δει την πραγματικότητα. Θα μου πείτε, τα αισθήματα μειονεκτικότητας προκαλούν άλλοτε τον αυταρχισμό, δηλαδή την δυναμικότητα, και άλλοτε την παθητική στάση. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο αίσθημα. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες αυτό, ότι τα άκρα συναντώνται. Έφυγες από τη φυσιολογική σου στάση,
Αν έφυγες, ό,τι να κάνεις, ή πας προς τα δεξιά ή πας προς τα αριστερά, αυτά τα δύο άκρα συναντώνται. Και έτσι μπορούμε να πούμε ακόμα, με αυτό το φαινόμενο των αισθημάτων των μελεκτικότητων, οι κοινωνίες των ανθρώπων σε κάθε εποχή, πάντοτε, πάσχουν από αυτά τα εγωιστικά φαινόμενα που τα τρέχει πάντοτε το εγωιστικόν ίδιον θέλημα. Θέλω να μου περάσει εμένα. Θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να πετύχω αυτό. Βλέπετε το ίδιον θέλημα. Βλέπετε σε τι μορφές περνάει. Αλλά το ίδιο θέλημα, σας είπα, έχει μία... είναι πολύπτυχο. Έχει πολλές εκδηλώσεις. Μια άλλη εκδήλωση του ιδίου θελήματος είναι η ιδιορυθμία. Είναι ο ιδιόρυθμος άνθρωπος. Είναι ο sui generis, όπως λέγεται λατινικά. Δηλαδή αυτός που ανήκει σε ένα ίδιον γένος. Δηλαδή σε μια ιδία τάξη, σε μια ιδία κατηγορία. Σε μια κατηγορία διαφορετική από εκείνη που ζουν και κινούνται οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά εμφανίζεται ακόμη ως ιδιοτροπία, ως ιδιοτυπία, όχι με τη γόνιμη μορφή ιδιοτυπία, όπως λέμε πρωτοτυπία, αλλά ιδιοτυπία, ως καπρίτσιο, καπρίτσιο και γενικά έλλειψη, προσέξτε αυτό το σημείο, προσαρμογής σε κάθε λογική, νόμιμη και φυσική κατάσταση. Αρνείς. Έτσι ένας ιδιόρυθμος, άνθρωπος, άνδρας, δεν περνάει καλά όταν πάει στρατιώτης. Τον πειράζει το συσίκιο, το φαγητό, τον πειράζει ο θάλαμος, τον πειράζουν οι συνάδελφοι, τον πειράζουν τα καψόνια, τον πειράζει η πειθαρχία, τον πειράζουν όλα. Ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος δεν μπορεί κάπου να φιλοξενηθεί, αισθάνεται ότι έχει βγει από τα νερά του. Δεν θέλει να πάει κάπου, δεν έχει δηλαδή αυτή την προσαρμοστικότητα. Θέλει να ζει πάντοτε σε εκείνο το οποίο αυτός έχει φτιάξει, μέσα στο δικό του το χώρο. Καταλαβαίνετε ότι ο ιδιόρυθμος άνθρωπος κατά βάση είναι εγωιστικός, βεβαίως, είναι αντικοινωνικός, είναι κουραστικός και στον εαυτό του, αλλά και στο περιβάλλον του. Πόσες φορές τέτοιους τύπους τους παρακαλούμε. Μα, ξέρω εγώ, κάνε αυτό, μείνε έτσι, τοποθετήσου έτσι. Όχι, και μας κουράζουν αυτοί οι άνθρωποι. Μας κουράζουν και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία, στην εργασία μας και παντού. Ένα τρίτο σημείο, που είναι και αυτό προϊόν του ιδίου θελήματος, είναι η υπερβολή. Όπως θα ξέρετε ότι οι πρωτόπλαστοι, με την πτώση τους, έχασαν την φυσικότητα, όχι αυτή η φυσικότητα. Έχασαν την απλότητα, έχασαν και το μέτρο. Και αφού έχασαν το μέτρο, δεν μπορούν πια να μετρήσουν. Ξέρετε τι θα πει είναι χριστιανός? Ξαναγυρίζω στη φυσικότητα, την όντως φυσικότητα. Ξαναγυρίζω στην απλότητα. Μην νομίζετε ότι η απλότης είναι κάτι εύκολο πράγμα. Η απλότη δεν είναι αρετή. Είναι η συνισταμένη των αρετών. Ο Άγιος μόνο έχει απλότητα. Είναι μέγα πράγμα η απλότης. Είναι στροφή, γύρισμα ξανά στην αρχαίγονη κατάσταση. Εκείνη που είχαν οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο. Σήμερα λέμε έναν άνθρωπο απλόν όταν φοράει blue jean και δεν φοράει κουστούμι. Τον λέμε ακόμη απλόν όταν μπορεί να κάθεται στο πεζοδρόμιο και να μασουλάει πασατέμπο, στραγάλια ή να τρώει ψωμί ή να τρώει σουβλάκια κατά έναν έτσι τρόπο να πλώνει τις ποδάρες του, τις αρίδες του, την αρίδα του. Τον λένε ότι αυτός έχει μια απλότητα. Αυτό δεν είναι απλότης. Προσέξτε, αυτό δεν είναι απλότης. Θα το πω άλλη μια φορά. Αυτό δεν είναι απλότης. Αν δηλαδή μιλάς με οποιονδήποτε, καθιονδήποτε τρόπο και απλώνεσαι και γελάς και κινείσαι, αυτό δεν είναι απλότης. Προς Θεού, αυτό είναι θρασίτης, αυτό είναι αφθάδεια.
Αυτό είναι κάτι που φανερώνει ότι είσαι ανάγωγος άνθρωπος. Δεν έχεις αγωγή από το σπίτι σου. Δεν είναι απλότης. Απλότης είναι, ό, να ξέραμε τι είναι η απλότης. Σας το είπα. Δύσκολο πράγμα είναι η απλότης. Να βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Και όχι όπως θα ήθελες εσύ να τα βλέπεις. Αλλά αυτό σας ξαναλέγω είναι καρπός της αγιότητας. Έτσι λοιπόν, χάνοντας οι πρωτόπλαστοι την φυσικότητά τους, την απλότητά τους, έχασαν και το μέτρο. Δεν μπορούν πια να κρίνουν. Δεν έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες παν μέτρον άριστον. Ώστε το μέτρον λοιπόν είναι το άριστον. Εάν δεν έχεις το μέτρον, σημαίνει έχεις χάσει. Αλλά τότε, πώς θα ξαναβρει κανείς τον εαυτόν του, εάν γίνει χριστιανός. Αλλιώτικα, θα κινείται πάντα στην υπερβολή, δηλαδή στο άμετρον. Και όπως τα ξέρετε, στην υπερβολή υπάρχει πάντοτε η ακρότης. Η υπερβολή είναι καρπός, όπως σας είπα, του ιδίου θελήματος και πολύ γρήγορα στον άνθρωπο επιφέρει σύγχυση, πολύ φυσικό, αφού στερείται του μέτρου, κόπωση και πνευματική, ψυχική και σωματική κόπωση, αλλά και μετά από την κόπωση, ο άνθρωπος που δεν έχει το μέτρο, πέφτει στην αδιαφορία. Θα σας πω ένα πολύ πολύ μικρό παράδειγμα. Όταν διαβάζουμε πολύ, πολύ διαβάζουμε, πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή έχουμε μία υπερβολή στο διάβασμα, όταν λέω υπερβολή, όχι ότι δεν πρέπει να διαβάσουμε, αλλά όταν ξεπεράσουμε τις δυνατότητές μας. Όταν φτάσουμε πια να έχουμε μια κόπωση στο νευρικό μας σύστημα, τότε τι παθαίνουμε. Από την υπερβολή που είχαμε ήδη εγκαταστήσει μέσα μας, φτάνουμε στην κόπωση. Από την κόπωση στην αδιαφορία. Δεν θέλουμε μετά να δούμε βιβλίο στα μάτια μας. Πώς συνέβη αυτό. Συνέβη γιατί ξεπεράσαμε ένα μέτρο. Μπορούσαμε να σταματήσουμε, μπορούσαμε να πάμε να κοιμηθούμε, μπορούσαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ασχοληθούμε με κάτι άλλο χειρονακτικό, να πάμε να κάνουμε μια δουλειά, οι κοπέλες στο σπίτι, μια δουλειά, τα αγόρια, λίγο να τρέξουν, να παίξουν, να σκάψουν τον κήπο τους, να κάνουν μια δουλειά. Δηλαδή, μια ισορροπία μεταξύ των διανοητικών δυνατοτήτων και των σωματικών. Μια ισορροπία. Ξέρετε ότι ο Μέγας Αντώνιος, όταν ήταν στην έρημο, έκανε μόνο προσευχή και μελέτη. Και ήρθε σε ένα σημείο που κουράστηκε. Σημειώστε ότι ο Μέγας Αντώνιος έφυγε 20 χρονών για την έρημο, έμενε μόνος του και πέθανε, κοιμήθη 105 ετών. Έμεινε λοιπόν στην έρημο 85 χρόνια. Βγάλε αν μπορείς 85 χρόνια στην έρημο. Το πρώτο λοιπόν καιρό δυσκολείται μόνο με την προσευχή και με τη μελέτη. Με τίποτε άλλο. Δηλαδή με πνευματική, θα λέγαμε, ενασχόληση, όχι σωματική. Κουράστηκε και έπεσε σε μια αδιαφορία. Όπως λέγεται στη γλώσσα την ασκητική, σε μια ακηδεία. Σε μια πνευματική τεμπελιά, μια αδιαφορία έτσι. Σε μια χάβνωση. Εκεί βλέπει μπροστά του έναν άνθρωπο που του μοιάζε. Δηλαδή θα λέγαμε το σωσία του. Το κοίταξε. Αυτός δεν μιλούσε και έκανε χειρονακτική εργασία. Έσκαβε, φύτευε και τα λοιπά. Τον κοιτούσε ο Άγιος Αντώνιος. Ήταν άγγελος που πήρε τη μορφή του Μεγάλου Αντωνίου να του διδάξει ότι έπρεπε να βάλει και την χειρονακτική εργασία. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα είναι αυτή η μονομέρεια, φοβερό πράγμα. Έτσι κατάλαβε ο Μέγας Αντώνιος ότι έπρεπε να κάνει και χειρονακτική εργασία. Μια κοπέλα που σπουδάζει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει νοικοκυριό. Ένας νέος που σπουδάζει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βοηθήσει τον πατέρα στην εργασία του και γενικά σε μια εργασία. Χειρονακτική. Και τότε ο Μέγας Αντώνιος εισήγαγε στη ζωή του και την χειρονακτική εργασία. Και επήλθε, τι επήλθε, ισορροπία και αρμονία των ιδίων του δυνάμεων. Ποιων δυνάμεων? Των ψυχοσωματικών του δυνάμεων. Ωραιότατα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να εργάζεται και σωματικά
και πνευματικά. Ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Έτσι βλέπει κανείς ότι μπορούμε να φυλακτούμε από το θέμα αυτό. Αν δεν ήταν τα πράγματα έτσι, να είναι ο άνθρωπος στην υπερβολή του, δεν θα έλεγε ο νόμος του Θεού, Δευτερονόμιον 5,32. «Και φυλάξεσθε», λέγει ο Θεός, «ποιήν ον τρόπον ενετήλατώσει Κύριος ο Θεός του, ούτε κλινείται εις δεξιά, ουδέ εις αριστερά». Δεν θα αποκλίνεται ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Τι σημαίνει αυτό? Ποιο είναι το αριστερά? Είναι η παράβαση. Ποιο είναι το δεξιά? Είναι η υπέρβαση. Παράδειγμα, στο διάβασμα πάλι. Τι θα πει κλείνω αριστερά? Δεν διαβάζω. Τι θα πει κλείνω δεξιά? Διαβάζω παραπάνω από τις δυνάμεις μου, υπερβολικά. Τι πρέπει να κάνω? Θα διαβάσω σωστά. Ούτε παράβαση, ούτε υπέρβαση. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μεσότης και συμμετρία της η αρετή. Τι είναι, λέει, η αρετή? Δεν λέει ακρότης, λέει μεσότης. Τα άκρα συναντώνται. Κάθε αρετή έχει την μεσότητα, είναι στη μέση δηλαδή, και τη συμμετρία. Κάθε αρετή. Εδέ, εφεκάθερα, την αρετή εκβαίνουσε υπερβολές και ελλείψεις, αμετρία και έσχος. Όταν λέγει όμως αριστερά και δεξιά, την αρετή την ξεπερνούν η υπερβολή ή η έλλειψη, τότε αυτό είναι αμετρία και είναι έσχος. Είναι καταστροφή πια. Είναι αποτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό. Η Αγία Γραφή το λέγει ο Δέος εξής αυτό πάλι, είναι στο βιβλίο των Παροιμιών 20,16 χωρίων και 27 χωρίων. Είναι τα εξής. Μέλη ευρών, κάτι που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι νηπτικοί πατέρες αυτό. Μέλη ευρών φάγε το ικανόν. Μήποτε πλήστης, εξαιμέσεις. Όταν βρεις μέλη, φάγε αρκετό, όσο θέλεις, αρκετό. Πρόσεξε, δεν θα φας παραπάνω από εκείνο που ήθελες να φας, γιατί θα το ξεράσεις. Πλήστης, όταν χορτάσεις, εξαιμέσεις, θα ξεράσεις. Ώστε το μέλι, μα μέλι, να μην φάω πολύ, θα ξεράσεις. Και παρακάτω, εστί μέλι πολύ ου καλόν. Το να τρώγεις μέλι πολύ δεν είναι καλό. Δηλαδή το μέλι, ναι. Έτσι σας εξήγησα ότι και τα καλά, όταν κάποτε τα κάνουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει, δεν είναι πια κάτι καλό. Περίπου, τι λέει η Εκκλησία? Ξέρετε ότι η Εκκλησία μας κρατάει το μέτρο, ε. Η Εκκλησία μας λέει, θα νηστεύεις Τετάρτη, Παρασκευή και Σαρακοστές. Εάν τώρα εσύ θέλεις να νηστεύεις παραπάνω, χωρίς να έχεις κάνει άσκηση, γιατί το παραπάνω υπάρχει μεν, αλλά με προϋποθέσεις. Αν κάνεις κάτι παραπάνω, πρόσεξέ το. Θα χαθείς. Θα χαθείς. Αυτό το παραπάνω, αν θα γίνει, θα πρέπει να έχει την έγκριση πάλι της Εκκλησίας, του πνευματικού επί παραδείγματος. Λέγεται ότι ένας κάποτε ασκητής δεν πήγαινε το Πάσχα, παρακαλώ, να φάει με τους άλλους μοναχούς το Πάσχα, για να μην φάει λάδι το Πάσχα. Αυτός ο άνθρωπος έφτασε σε μια υπερβολή και έφτασε στο σημείο να δεχθεί από το διάβολο ένα όραμα, ότι έφτασε πια σε ακρότητα αγιότητος. Και ότι αν έπεφτε, όπως είχε πει κάποτε και ο διάβολος στον Ιησού Χριστόν, πέσε από το αέτομα του ναού, ότι δεν θα πάθαινε τίποτα. Και πήγε ο ταλέπορος, ο φτωχός, σε ένα πηγάδι να πέσει και βέβαια σκοτώθηκε. Βλέπετε τι είναι η υπερβολή? Όταν δηλαδή δεν υπάρχει το φάρμακό της, η διάκριση, να ξεχωρίσω τι πρέπει να κάνω, σε ποια όρια θα φτάσω, γιατί αλλιώτικα κινδυνεύω. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι την υπερβολή την έχουμε τώρα εμείς από την άλλη περιά. Περιπεί, να πεις κρασί. Να πεις κρασί. Να πεις κρασί είναι νόμιμο. Αλλά εάν πεις πολύ, θα γίνεις μέθυσος. Αν μου πείτε, τώρα ξέρω, εγώ θα πάω εξηγηθώ εδώ, θα με παρανοήσετε μερικές και μερικοί. Ξέρετε τι θα πείτε? Θα πείτε στους γονείς σας, μας είπε ο πατήρ Αθανάσιος ότι ό,τι κάνουμε να μην είναι πολύ. Όπως ακριβώς λέγουν και οι αρχαίοι Έλληνες, παν μέτρων άριστον. Μπορώ λοιπόν να παίξω λίγο χαρτιά.
Μπορώ να κάνω κακή παρέα λίγο. Μπορώ να δω λίγο τηλεόραση, όχι πολύ. Προσέξτε, αυτό το όχι πολύ, πού το λέει η Αγία Γραφή? Στο μέλι. Δηλαδή στα καλά πράγματα. Για τα κακά πράγματα δεν τίθεται θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι μπορείς να παίζεις λίγο χαρτιά, μπορείς λίγο να κάνεις κακή συναστροφή, λίγο εκείνο που δεν πρέπει να κάνει. Αλίμονο. Μόνο επί καλών πραγμάτων, όχι επί κακών. Για να μην πω ότι υπάρχει παρεστερός τώρα, εκείνο το χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Θεσσαλονικής που λέγει «Τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται». Και το έχουν σαν καραμέλα μερικοί και λέγουν «Κοίταξε να δεις, τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται». Αν δεν γνωρίζεις τον κόσμο, και πώς θα γνωρίσεις τον κόσμο? Θα πας και στο χώρο, θα πέσεις και στην αμαρτία και θα μεθύσεις. Τι άνδρας είσαι, τι γυναίκα είσαι, αν δεν δοκιμάσεις αυτά τα πράγματα? Παιδιά, τα πάντα δοκιμάζεται και το καλό κατέχεται δεν αναφέρεται στα κακά πράγματα. Λίγο παρακάτω λέει ο Απόστολος Παύλος, αμέσως παρακάτω, από παντός δε πονηρού απέχεστε. Είδα το πνεύμα του Θεού τι έβαλε παρακάτω? Από κάθε πονηρό πράγμα θα απέχετε. Αναφέρεται στις προφητείες που ελέγονται μέσα στην Εκκλησία. Ότι τα πάντα, δηλαδή ό,τι προφητικό λέγεται από τους προφήτες, ανέβαιναν ας πούμε στον άμβονα, να το πω έτσι απλά. Και έλεγε ο καθένας εκείνο που του έδινε το πνεύμα του Θεού. Ήταν πάντοτε από το πνεύμα του Θεού. Και λέγει τώρα, τα πάντα που λέγονται να τα δοκιμάζετε. Άκουσε το, αν είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Θα κρατήσεις το καλό. Εκείνο που δεν είναι καλό, το πετάξεις. Δεν αναφέρεται λοιπόν επί κακών πράξεων. Προσέξτε το. Ο Θεός να φυλάξει. Και βέβαια, περίτω να σας πω ότι την υπερβολή την κινεί πάντοτε ο εγωισμός, το ίδιο θέλημα, ο διάβολος. Υπάρχει ένα τέταρτο. Είναι η απολυτότητα. Όταν δηλαδή κανείς θέλει να γενικεύει τα πάντα. Και όπως ξέρετε, η γενίκευση είναι αμάρτημα της διανοίας. Δεν μένει πολύ χρόνο να τα κάνει και πολύ λιανά αυτά. Θέλει πει, είδαν αν ιερέα να κάνει κάτι κακό. Οι ιερείς κάνουν αυτό το κακό. Όχι οι ιερείς, είναι αυτό που λέγει ο λαός. Τα ποντίκια λέει φάγαν το τυρί. Μα ένας ποντικός έφαγε το τυρί. Λέμε τα ποντίκια φάγαν το τυρί. Αυτό λέγεται γενίκευση. Και η γενίκευση είναι καρπός της απολυτότητος. Βέβαια, περίττω να σας πω ότι η απολυτότητα προδίδει πολλήν εγωισμόν, μια ακαμψία, μια μονομέρεια, μια απουσία διακρίσεως, μια έλλειψη σοφίας, έλλειψη συνέσεως, έλλειψη φρονήσεως. Λέμε στον άλλον, κοίταξε να δεις αυτό που έκανες, α, δεν ξέρω να πάω εκεί. Μα για στάσου, δεν είναι έτσι. Μην είσαι απόλυτος που το λέμε και στη ζωή μας. Η απολυτότητα λοιπόν είναι επικίνδυνο πράγμα. Όλα όπως σας είπα παιδιά, οπωσδήποτε καλλιεργούν το ίδιο θέλημα. Και τώρα τίθεται το ερώτημα στα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν. Ποιο είναι το φάρμακο? Παιδιά, το φάρμακο είναι η ταπείνωση. Είναι η υπακοή. Είναι η απουσία του ιδίου θελήματος. Πότε έχω ταπείνωση και υπακοή? Όταν έχω εξορίσει το ίδιό μου θέλημα. Το μέτρο μας το δίνει αυτός ο Ιησούς Χριστός. Επειδή ο Αδάμ εισήγαγε το ίδιο θέλημα, ο νέος Αδάμ το αποβάλλει για να διορθώσει τον παλαιόν Αδάμ και τους απογόνους του. Άκουσε τι γράφει στην προς Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Μη βλέπεις μόνο τον εαυτό σου, δες και τους άλλους. Τούτο γαρφρονίστεν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Έτσι να σκέπτεστε. Ό,τι ακριβώς συνέβαινε και στον Ιησού Χριστόν. Ως, ο οποίος, εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν υγίσατο το είδε ίσα Θεό. Ο ίδιος δεν είχε χαρπαγμό τη θεότητα, ήταν Θεός. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Άδειασε τούτο υπήν των εαυτών του και πήρε την ανθρωπίνη μορφή. Εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν του, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έγινε υπήκοος, υπακοή, μέχρι θανάτου. Και τι θανάτου? Σταυρικού θανάτου. Να λοιπόν το υποδείγμα μας, παιδιά. Οι πρωτόπλαστοι απέρριψαν το θείο θέλημα και εισήγαγον το ίδιο θέλημα. Από εδώ ξεκινούν όλες οι ακαταστασίες, όλοι οι εγωισμοί, όλες οι αιρέσεις, όλες οι πατρίες και όλες οι διαιρέσεις.
σήμερα, θα έλεγα, όσο ποτέ άλλοτε, προσέξτε αυτό το σημείο, το παιδαγωγικό μας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα ευνοεί την καλλιέργεια του ιδίου θελήματος. Αυτό να το προσέξετε που σας είπα. Τα σχολιά μας ευνοούν την ανάπτυξη του ιδίου θελήματος, πάντοτε με το πρόσχημα μιας κακοποιημένης ελευθερίας. Καιρός λοιπόν να επισημάνουμε τα πράγματα, γι' αυτό κάνουμε και τα θέματα αυτά, για να διορθωθούμε. Και ας το ξέρουμε, αγιώτης με παρουσία ιδίου θελήματος είναι παντελώς, παντελώς αδύνατος. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή, πρώτα Θεός.